Καλησπέρα σας από το γνωστό στούντιο των πρωταθλητών. Είμαι εδώ πέρα με τον καλό το φίλο για το 20ο κατά σειρά θεματικό βίντεο, το οποίο αφορά ερωτήσεις, σχόλια, τα οποία έχετε εκφράσει κάτω στα post και θα τα σχολιάσει ο καλός ο φίλος. Καλησπέρα καλέ φίλε. Καλησπέρα και από μένα Μιχάλη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες μας. Να πω περιληπτικά ποια είναι τα θέματα μας. Παρακαλώ. Ωραία. Να σημειώσω ότι τα θέματα αυτά έχουν προκύψει από ερωτήσεις που κάνανε οι φίλοι και οι φίλες στα προηγούμενα θεματικά, στα τελευταία θεματικά. Λοιπόν, τα θέματα μας είναι κατά σειρά. Θα δώσω οδηγίες πώς να βρίσκουν οι φίλοι και οι φίλες στο διαδίκτυο τα σχέδια που έχω εγώ. Πολύ χρήσιμο. Θα κάνω και μια διευκρίνηση για τα τελευταία σχέδια. Ωραία. Το δεύτερο θέμα μας θα είναι ένα μαγικό. Τι μαγικό, Χουντίνι. Όχι, όχι, πρόσεξε. Οι σειρές των κερκίδων, οι κερκίδες που τοποθετήθηκαν στο κάτω διάζυμα είναι 19. Αλλά οι σειρές των καθισμάτων είναι 21. Μη βιάζεσαι, θα εξηγήσω πώς γίνεται αυτό. Για να φτιάσουμε τις 33.000 γι' αυτό. Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Το τρίτο θέμα μας θα είναι η πορεία της αποστολής των φιλοξενουμένων ομάδων. Γιατί μάλιστα, και γι' αυτό υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ωραία. Το τέταρτο θα είναι οι ροές των αυτοκινήτων μετά την κατασκευή της υπογειοποίησης. Mm-hmm. Αυτό θα το επαναλάβουμε. Το είχαμε πει στο προηγούμενο θεματικό, αλλά δεν δώσαμε κάποιες λεπτομέρειες και δικαίως μερικοί φίλοι δεν καταλάβανε μερικά πράγματα. Θα συμπληρώσουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το προηγούμενο. Ωραία. Και το τελευταίο θα είναι, θέμα μας θα είναι μια διαφορά που υπάρχει στο διάδρομο ελέγχου και επίσκεψη του στεγάστρου ανάμεσα στη δυτική και τη βόρεια πλευρά που το βλέπουμε τοποθετημένο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κάνε ένα μουσικό διάλειμμα να οργανωθούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Διαφημίσεις. Για πάμε εδώ. Λοιπόν, Μιχάλη, πολλοί φίλοι με ρωτάνε γιατί δεν βγάζω τα σχέδια που έχω, τα εφαρμοστικά από την περιφέρεια, στο Dropbox να τα έχουν όλοι. Γιατί δεν τα βγάζεις? Είναι ο λόγος απλός. Όταν τα πήρα εγώ από την περιφέρεια, αυτά εδώ που βλέπουμε, κανένα ζούμε εδώ. Ναι, νομίζω ότι φαίνεται. Φαίνεται αρκετά καλά, ναι. Δεν γράφανε αυτό που έχω γράψει εγώ, διάφορα αρχιτεκτονικά, είχαν ένα κωδικό ακατανόητο. Εγώ το βάλα. Αν το ανοίξουμε αυτό, παραμένει ένας κωδικός, τον βλέπεις? Ναι. Ωραία, πρέπει να βρω ένα κωδικό να γράφω εδώ πέρα. Εγώ έχω παιδευτεί αρκετά για να καταλάβω τι γίνεται. Ανοίξουμε αυτό εδώ, αυτά εδώ πέρα. Αυτό το πιστεύω. Ναι, αυτά εδώ ήταν έτσι όπως είναι, αλλά πρόκειται με διαφορά. Εδώ, ας πούμε, εγώ έχω προσθέσει στον κωδικό αυτό το τι βλέπουμε μέσα. Τομέας, κάτω, ψηφίου, επίπεδου κλπ. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να τα κάνω όλα. Έχω φτάσει μέχρι κάπου εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι χωρίς τον τίτλο. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι του μπερδεμένα. Έτσι θα είναι. Τώρα αυτά εγώ τα έχω ανοίξει μερικά και τυχαία έχω ανακαλύψει κάτι που είναι ενδιαφέρον. Εντός των ημερών θα συμπληρώσω τους τίτλους σε όλα. Ξαναδείχνω ποιο είναι συμπληρωμένο. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι τυπικές μπουκές. Το είναι συμπληρωμένο. Ωραία. Και ποια είναι μια ενδεχόμενη λύση της κατάστασης για να τα... Θα συμπληρώσω εγώ όλα τα ονόματα. Ωραία. Και θα τα δημοσιεύσω. Ωραία. Στο Dropbox. Okay. Εάν όμως κάποιοι φίλοι έχουν περισσότερη υπομονή, έχουμε και άλλο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή? Θα το δείξω. Λοιπόν, πρόσεχε Μιχάλη. Πάμε τώρα, όχι εδώ, συγγνώμη, εδώ. Μια στιγμή να κάνω ένα επίγον διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε μετά το διάλειμμα. Εδώ βλέπουμε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αναζήτηση διαγωνισμού δημοσίων έργων. Εδώ ήδη υπάρχει ο διαγωνισμός της υπογειοποίησης. Θα μπούμε λίγο μέσα να δείξω μερικά πράγματα. Και θα μπει και ο διαγωνισμός για τα 20 εκατομμύρια. Όταν αυτό βρεθεί στο διαδίκτυο, θα έχουν όλοι οι φίλοι όλα τα σχέδια. Τώρα, εδώ πρέπει να προσέξουν οι φίλοι μας το εξής. Εδώ υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που θα βάλεις, ας πούμε, τι τίτλο ψάχνεις, τι κάνεις, τι φτιάχνεις. Αν βάλουν αυτά εδώ, και όσοι φίλοι ασχολούνται με αυτά θα συμφωνήσουν, χάθηκες, δεν μπορεί να βρεις άκρη. Τι κάνεις λοιπόν? Βάζεις εδώ 0, να μην έχει τίποτα, και συμπληρώνεις εδώ, αυτό το νούμερο πρέπει να θυμούνται οι φίλοι μας, το 80249. Πατάς το αναζήτηση, περιμένεις λίγο. Περιμένεις πολύ, θα φτάνω γιατί είναι αργό το σύστημα εδώ.
Ωραία, και τι βγάζει αυτό. Θα σου βγάλει το διαγωνισμό της υποειοποίησης που θα έχει τα πάντα. Θα μπορείς να κάνεις προσφορά. Να το, είναι μόνο αυτός. Το βγάλει. Αν βάλεις εδώ, συγγνώμη Μιχάλη, αν βάλεις εδώ πέρα τα στοιχεία του διαγωνισμού που ξέρεις εσύ, ας πούμε, ποιος έκανε τις προσφορές, τι έκανε, δεν είναι χάος. Θα σου βγάλει 200 καταχωρήσεις από κάτω. Αν ξέρεις το νούμερο, ναι. Να το, να το αποτυπώσουν όλοι οι φίλοι μας, είναι το 249. 8249. 8249. Πατάς εδώ. Κοιτάξτε, Μιχάλη, τι μαγικό θα βγει. Το... θα βγουν όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού όλα. Ωραία. Να μπορεί να κάνεις και προσφορά, να κοντράρεις τον κόκαλη. Ωραία. Εδώ είναι δεν τα... θέλουμε να κοντράρουμε κανένα. Τώρα θέλουμε να αρχίσει η υπογειοποίηση. Εδώ είναι τα βασικά, η περίληψη του διαγωνισμού και τα συνημμένα αρχεία. Να τα. Εδώ είναι όλες οι μελέτες. Ωραία. Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Βέβαια, από αυτά, θα γυρίσω τώρα λίγο πίσω. Θα βάλει διαφημίσεις για να βρω αυτό που θέλουμε. Κάνω διαφημίσεις αμέσως. Λοιπόν, Μιχάλη. Αυτό που θα κάνω, δηλαδή η καταχώρηση των τίτλων στην εργολαβία των 20 εκατομμυρίων, στην υπογειοποίηση ήδη το έχω κάνει. Εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ταπείνωση και κάλυψη δημοπράτηση επιλογές. Έχω κάνει επιλογές, εγώ, γιατί είναι χάος όλο το τέτοιο, ανοίγω μέσα, αν θέλω ένα παράδειγμα ας πούμε, και έχω βάλει τους τίτλους. Φαίνεται εδώ. Στα αγγλικά, σε λατινικά στοιχεία το έχω βάλει. Έχω ωραία, κάνει οπότε, μια επιλογή. Οπότε αυτό θα... το εντός των προσεχών ημερών θα το βάλω στο ωραία. Dropbox. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, κλείνουμε για από εδώ. Ωραία. Το δεύτερο θέμα. Για σήμερα. Μάλλον το δεύτερο. Ναι, το δεύτερο θέμα. Οι κερκίδες, τα στοιχεία των κερκιδών που ήρθαν προκατασκευασμένα και το τοποθετήθηκαν στους κερκιδοφόρους, στο κάτω διάστημα είναι 19. Τα μετράω 1-1. Έχουν αυτή την, το σχήμα, η τομή τους είναι ένα σχήμα ΤΑΦ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, κάποιο έχασα. Α, ναι, 17, 18, 19. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα να έχουμε 21 σειρές. Είναι πάρα πολύ απλό. Η τελευταία σειρά, εδώ, 21η, εδώ βλέπουμε το νούμερο, θα το μεγαλώσω ακόμα για να φαίνεται καλά. 21. Ναι, 21η σειρά, εδώ, είναι, πατάει πάνω στο πάτωμα του διαδρόμου κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν έχουμε άλλη μια πρόσθετη σειρά εδώ πέρα. Εδώ βέβαια στην τομή βρήκαμε ένα άτομο με αμαξίδιο, αμαία, αλλά έτυχε. Εδώ υπάρχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι συνοδοί τους, αλλά και θέσεις. Πάρα πολλές θέσεις εδώ πέρα, ανάμεσά τους. Η κάτω σειρά, δηλαδή ως την ώρα εξηγήσαμε πώς προστίθεται ακόμη μια σειρά. Από τις 19 πήγαμε στις 20. Για να δούμε πώς πάμε στις 21. Θα το ξαναμικρύνω λίγο. Και θα δούμε στην κάτω σειρά το εξής. Εδώ φαίνεται καλά. Ότι τα καθίσματα, το ξαναμεγαλώνω, εδώ. Τα καθίσματα δεν κάθονται απάνω στο πλατήσκαλο της κερκίδας. Είναι μπροστά στο μέτωπο, το βλέπουμε στο ρίχτη που λέμε. Άρα άμα ξεκινήσουμε από εδώ, βάλουμε το νούμερο 1, το νούμερο 2 είναι εδώ, 3, 4, ανεβαίνουμε απάνω. Το νούμερο 20 είναι εδώ και το νούμερο 21 από πάνω. Μάλιστα. Εξηγείται το μαγικό. Ναι. Ωραία. Κάτι ανάλογο γίνεται και στο άνω διάζωμα, με μια διαφορά, ότι εδώ οι κερκίδες είναι, οι σειρές είναι 15, οι σειρές είναι 15, μικρό και άλλο, ωραία, οι σειρές είναι 15, οι κερκίδες όμως είναι 14, γιατί δεν έχουμε την πάνω σειρά αυτή εδώ. Η οποία έχει αφαιρεθεί επειδή έχει μειωθεί το ύψος αυτής της κολόνας. Ναι, γιατί πίσω είναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε και από εδώ και θα περάσουμε σε άλλο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι η πορεία της αποστολής του Πούλμαν των φιλοξενούμενων. Πολλοί φίλοι συνηθισμένοι να έρχεται το Πούλμαν αυτό από την Δεκελίας και επειδή είπα ότι πλέον η πρόσβαση στο γήπεδο από την Δεκελίας δεν είναι δυνατή γιατί δεν μπορεί να στρίψουν αριστερά πηγαίνοντας το μεγαλόν εδώ. Μπορεί να γίνει τώρα πλέον αυτό εδώ. Και θα έχει νησίδα στη μέση. Εξέφρασαν την απορία από πού θα έρχεται το πούλμαν των φιλοξενουμένων. Είναι πάρα πολύ απλό.
Το δικό μου από πού θα έρχεται. Από το ίδιο μέρος, ναι. Λοιπόν, είπανε για τους φιλοξενούμενους, γιατί υπάρχει μία, ας το πω, ανησυχία, μήπως δεν έχει ασφαλή πορεία και δημιουργηθούν επεισόδια, τυχόν τιμωρίες και τέτοια. Πώς έγραψε ο φίλος να τους πετάνε πετράδια. Θα τους πετάμε πολύτιμα πετράδια. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, έρχονται λοιπόν από την Εθνική. Αυτή είναι η Εθνική, όπως δείχνει το χεράκι μου. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι έρχονται από τη νότια πλευρά. Μάλιστα. Ωραία. Έχουν δύο επιλογές. Ή θα φτάσουν στην... ή θα φτάσουν εδώ, εδώ ακριβώς, να το μεγαλώσουμε, να θέσουμε, εδώ, στον κόμμα αυτό, για να προσανατολιστεί ο φίλοι μας, εδώ είναι η Ρενό. Η Ρενό. Είναι ακόμα Ρενό. Όχι, όχι, είναι το ερείπιο, το, ναι, όχι το ερείπιο, το εγκαταλελειμμένο, η Ρενό. Λοιπόν, στρίβουν δεξιά από εδώ την οδό Λαχανά, έτσι, πάνε τη Δεκελίες απάνω, έρχονται εδώ στον κόμβο αυτόν, για τους παλιούς είναι τα περίφημα φανάρια του Βλάχου εδώ. Βλάχου. Ναι, έρχονται από εδώ, την Ελευθερίου Βενιζέλου, σε κάποιο σημείο πηγαίνουν εδώ, εδώ, σε αυτή την πλατεία, εδώ είναι το άγαλμα της Μάνας, για τους φίλους της ΑΕΚΑ, την Νέα Ιωνία, ναι. Παίρνουν αυτό το, την οδό Ρίμινη, πάντα συνοδεία περιπολικό, όπως γίνεται στις ανάλογες περιπτώσεις, περνάνε, εδώ είναι η διασταύρωση με την Έλα Λαμέιν, παίρνουν την οδό Σμύρνης, η Σμύρνη στη Νέα Ιωνία, όχι στη Φιλαδελφία, και εδώ βρίσκουν την Πατριάρχο Κωνσταντίνο, εδώ είναι η παλιά σχολή της αστυνομίας, και από εδώ κάπου μπαίνουν στην υπογειοποίηση και μπαίνουν δεξιά στο γήπεδο. Ωραία. Ωραία. Η άλλη λύση είναι, δεν θα τη δείξω όλη βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται. Σε κύκλο δεν κάνουν. Τι να κάνουμε, έτσι έγινε. Να συνεχίσουν προς τα πάνω, ναι, και να περάσουν από την οδό Αναγεννήσεως. Να έρθουν έτσι. Α, μάλιστα. Εντάξει, αντί να πάνε δηλαδή από τη Λαχανά και να βγουν απάνω έτσι, να γυρίσουν. Αυτό είναι ένα γεννήσιο. Είναι πιο μεγάλο στυλ. Ναι, τώρα αν έρχονται από τα βόρεια απάνω, έχουν μία επιλογή, είναι. Όχι σε αυτόν τον κόμβο, εδώ. Να βγουν από την Εθνική σε αυτόν τον κόμβο, εδώ. Αυτό ο κόμβο είναι η αρχή τη οδού Τατοίου. Να πάνε έτσι και να πάρουν την Τατοίου και να κατεβούν πάλι προ τα κάτω. Και η άλλη λύση είναι να κατεβούν την Εθνική αρκετά, να φτάσουν στην οδό Τραλέων. Εδώ στο Τραλέων είναι εδώ. Τραλέων πάει η Γαλάτση. Συγγνώμη, Βριούλων. Πω, τι είπα. Τραλέων, όχι, λέω. Ναι. Βριούλων. Και δεν είναι και Τραλέων, είναι Τραλέων. Βριούλων, ναι. Δύσκολο γιατί θα περάσουν μέσα από όλη τη Φιλαδέλφια. Δεν περνάνε τη Φιλαδέλφια, θα δει. Θα κάνουν αναστροφή. Θα κάνουν αναστροφή εδώ. Ναι. Απάνω από την Εθνική. Θα ακολουθήσουν πάλι η βόρεια πορεία και θα έρθουν πάλι από εκεί. Λέω και εγώ γιατί από βέβαια εδώ τώρα εγώ δεν κάνω ένα πλάνο που οι αρμόδιες αρχές, οι αστυνομικές, η τροχιά και η αστυνομία θα έχει φτιάξει προς Θεού. Μια ιδέα, ρίχνω μια πιθανή διαδρομή. Yeah. Οι αρμόδιοι που ξέρουν φυσικά πολύ καλύτερα από εμάς θα φτιάξουν εκείνο που πρέπει. Όπως πάντα. Εννοείται αυτό. Τώρα μήπως εδώ θέλει να σχολιάσει κάτι πάνω στην συμπεριφορά των οπαδών. Γιατί ναι, υπήρξε μια ανησυχία. Δεν το περίμενα να μου το πεις αυτό. Μου δίνεις όμως την ευκαιρία να πω ότι το νέο γήπεδο πρέπει να φέρει νέα ήθη και έθιμα, πρέπει να φέρει νέες συμπεριφορές, πρέπει να φέρει ό,τι δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Θα μου πεις, η ΑΕΚ, μόνο στην ΑΕΚ, δηλαδή εδώ πέρα γίνεται, φυσικά, εδώ πέρα, για να προστατέψουμε το γήπεδο και να προστατέψουμε και την ομάδα μας, πρέπει να έχουμε τα νέα ήθη. Ούτε μπουκάλι. Ναι, όχι να συζητάμε για πέτρα στο πούλμαν των αντιπάλων. Εντάξει, αυτά είναι υποθέσεις, αλλά ναι, γενικώς αυτά καλό είναι να μην γίνονται καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε στο επόμενο. Προχωράμε. Διαφημίσεις. Το θέμα μας τώρα είναι οι ροές των αυτοκινήτων μετά την κατασκευή της υπογειοποίησης. Σήμερα έχουμε πολλές ροές αυτοκίνητα, πούλμαν, τα από όλα. Για πάμε γερά. Λοιπόν, να πω τι συμβολίζουν αυτά τα χρώματα. Αυτό το χρώμα, πώς να το πούμε τώρα, μουσταρδί. Αυτό είναι κάτι σε... σκοτωμένο. Σκοτωμένο. Ναι. Κακό αυτό. Τέλος πάντων, εισαγωγικά σκοτωμένο. Για πάμε γερά. Καφέ. Καφέ, ναι, ένα καφέ. Καφέ. Συγγνώμη, τι είναι καφέ. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι πεζόδρομος όλο. Ναι, ναι. Ό,τι βλέπουμε αυτό είναι πεζόδρομος. Ωραία. Εδώ η οδός Ιωνίας, αυτό το κομματάκι της, ναι, δηλαδή ανάμεσα στην Φωκών, αυτή είναι η Φωκών, και τη Λικούργου πεζοδρομείται.
Επίσης πεζοδρομείται με διέλευση μόνο για τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Αυτό είναι η Αγίας Τριάδος. Οι άλλοι δρόμοι παραμένουν όσοι έχουν. Βέβαια, εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι εδώ παραλείπεται, γιατί αυτό το σχέδιο γίνει αρκετά παλιά και μετά τοποθέθηκε ένα φανάρι. Εδώ υπάρχουν φανάρια πλέον. Mm-hmm. Αυτή είναι η Παπαναστασίου. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, προσοχή τώρα. Σήμερα τα αυτοκίνητα που έρχονται από εδώ, έτσι απάνω, συνεχίζουν εδώ. Ναι. Κάθονται εδώ στη γωνία και στρίβουνε. Μπορεί να πάνε και αριστερά, άμα θέλουν. Ναι, συνήθως δεξιά πηγαίνουν. Αυτοί που έρχονται από εδώ θέλουν να πάνε Νέα Ιωνία. Μάλιστα. Αυτό κόβεται. Θα ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Θα πάνε εδώ. Εδώ θα έχει φανάρι. Μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει, θα δούμε. Θα συνεχίζουν και θα πηγαίνουν έτσι. Ωραία. Οι ερχόμενοι από τη Νέα Ιωνία, πάνε ή προς τα δω και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο, δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο που εδώ πέρα πιθανό να βρουν κυκλική πλατεία. Ξανατονίζω ότι αυτά είναι προτάσεις, δεν είναι οριστικές μελέτες. Mm-hmm. Αλλά αυτοί οι οποίοι έρχονται σε αυτή την κατεύθυνση και στρίβουν εδώ πέρα για να πάνε περισσό, δεν θα μπορούν να στρίψουν πλέον. Γιατί θα βρουν την υπογειοποίηση. Δεν μπορούν να βγουν από την υπογειοποίηση. Πώς θα βγουν, θα είναι μέσα την υπογειοποίηση. Άρα λοιπόν αυτοί πρέπει να αλλάξουν τελείως την πορεία τους. Να πάνε να βρουν από αλλού, από την Ηρακλή. Θα το ξέρουν ότι από εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτή πλέον η διέλευση που, που δείχνει το χέρι μου σήμερα. Mm-hmm. Επίσης, εκείνο που έχει ενδιαφέρον, γιατί μην δείξουμε όλες τις ροές που δεν έχουν ενδιαφέρον. Ναι, σωστό αυτό. Έχει ενδιαφέρον, είναι οι ανερχόμενοι διδεκελίες που τώρα μπαίνουν εδώ στην Αγία Τριάδος και έρχονται έτσι για να πάνε στην Ιωνία, και αυτή είναι αρκετή. Mm-hmm. Θα πρέπει ή να έχουν κάνει το κουμάντο τους πιο πριν, να παρακάμψουν δηλαδή τη Φιλαδέλφια μέσω άλλων δρόμων, ή να, πάνε ή να συνεχίσουν τη δεκαιρία και να δεξιά. Δεξιά. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι από ό,τι μας ρωτούν οι φίλοι μας. Όχι. Τα άλλα τα είχαμε πει και στο κανονικό βίντεο για την υπογειοποίηση. Για να και συμπλήρωση κάναμε τώρα. Για να σε τρολάρω λίγο τώρα. Το γήπεδο της ΑΕΚ που είναι. Έλα τώρα πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα σου κάνω, έχει κανένα γήπεδο εκεί πέρα. Αυτό είναι από το Google το 2013. Δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε τότε ότι θα γίνει γήπεδο, θα ήταν προφητεία. Τι κόλπο είναι αυτό. Πολλά υπονοούμενα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε. Για πάμε εδώ. Ένας φίλος παρατήρησε μια διαφορά που υπάρχει στο διάδρομο επίσκεψης και ελέγχου του στεγάστρου. Στη γλώσσα των μαστόρων Γραδ Ελλάδα. Το μάθαμε γι' αυτό. Πώς το είπατε αυτό? Γραδελάδα, έτσι το λένε. Γραδελάδα. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι Γραδεκύπρος. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν κορμένα είναι αυτό. Ωραία. Γραδελάδα. Στη δυτική μεριά, στη δυτική πλευρά, ναι, είναι ευθεία. Μάλιστα. Ενώ στην βόρεια πλευρά που έχει συμπληρωθεί, θα το μεγαλώσουμε λίγο γιατί δεν φαίνεται, εδώ, κάνει μια κάμψη. Δεν φαίνεται εδώ καλά, δεν βρήκα κάτι καλύτερο. Το δείχνω με το βελάκι μου. Πάει έτσι και εδώ κάνει μια κάμψη. Κατηφορίζει. Ναι. Και από την άλλη μεριά πάει έτσι και κάνει πάλι μια κάμψη. Και δεν έχει ενωθεί. Δεν έχει ενωθεί. Έχει μείνει ένα κενό εδώ. Μπορεί να υποθέσει ότι θα πάει γίνει. Όχι, θα μπει εσύ. Το Μάτρεξ, ο πίνακας. Γι' αυτό κάνει αυτή την κάμψη. Λοιπόν, τώρα θα βγάλω όμως και λαγό. Είσαι και πονηρό. Θα βγάλω λαγό. Λαγό, ναι. Πάμε στο σχέδιο. Τι βλέπεις εδώ, Μιχάλη? Αυτό μου αρέσει πολύ. Για περίμενε. Ας το πως είναι. Εδώ. Να το βγάλω μια φωτογραφία για να το βάλω στο αρχικό κόλπο. Mm. Ωραία. Ωραία. Τι παρατηρείς? Ο διάδρομος εδώ είναι στη βόρεια πλευρά. Ναι, ή στη, ναι, νότια, είναι το ίδιο. Ωραία. Ωραία. Δεν κάνει την κάψη. Τη βλέπεις εδώ να κάνει μια κάψη. Όχι, στην ευθεία, στην ευθεία. Άρα την προσθέσανε αργότερα την κάψη. Mm. Έτσι. Εκεί με το δικέφαλο είναι το Matrix. Το Matrix. Ναι, να κάνω μια υπόθεση. Για κάνε. Έτσι. Κατεβαίνει εδώ, δείχνω με το χεράκι μας εδώ πως πηγαίνει στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι το σχέδιο. Ναι. Είναι έτσι. Κατεβαίνει προς τα κάνει κάτω. Μια καμπή, ναι. Για να κατεβαίνει προς τα κάτω, πάνε να πει ότι αποφασίσανε να πάει παρακάτω το Matrix από την αρχική θέση για να το βλέπουν όλοι. Αυτό είναι υπόθεση, έτσι. Δεν έχω καμία εσωτερική πληροφόρηση, είναι μια υπόθεση. Μάλιστα. Και την θέτω στην κρίση και την κριτική των φίλων μου, του κοινού. Του κογκλάβιου. Λοιπόν. Ωραία. Να την επαναλάβω ή είναι κατανοητή? Κατανοητή. Με χαρά. Κλείσαμε για από εδώ. Λοιπόν, χαιρετούμε. Δεν χαιρετούμε ακόμα, περίμενα. Θα χαιρετήσουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις απαραίτητες. Κάπου εδώ κλείνει το 20ο
κατά σειρά θεματικό βίντεο. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς. Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Και εγώ ευχαριστώ, καλέ, Μιχάλη, για την προτίμηση, για την ακρόαση. Εννοείται, μας προτιμάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Τι να πω τώρα, να πω καληνύχτα. Πες, άκου, καληνύχτα, καλημέρα και καλό απόγευμα. Κάτι απ' όλα. Όπως ο Μιχάλης, ο καθένας διαλέγει. Και ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει. Λοιπόν, θα ακολουθήσει το 21ο, το Original 21, κατά σειρά βίντεο όσο αφορά τα θεματικά. Εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ.